Μελτέμι. Πεντηκοστή λέγαμε και καλά καλά δεν ξέραμε τι σημαίνει. Μια διπλογιορτή μέσα στις άλλε που γονατίζει όλος ο κόσμος. Μας ελεηνολογούσαν τα στοιχιά για την αγραμματοσύνη μας και εμείς δεν το νιώθαμε. Λέγαμε Θεός και τον λατρεύαμε άγωνα. Καλά καλά δεν ξέραμε τι είναι, πού είναι, τι μας δίνει, τι μας ζητάει. Είναι χαρακτηριστικό πόσο η Πεντηκοστή είναι η πιο μόνιμη και βέβαια η κοινωνία του ανθρώπου με Θεό που αλλιώς ξεφεύγει είναι η ανοιχτή πληγή και η θέα της πληγής και η αφή της πληγής στα δάχτυλά μας. Τι συμπαράσταση στη ζωή, τι τρυφερότητα, τι φίλημα, τι ταραχή, τι ταυτισμός. Χρόνια και χρόνια πάνε που έχει ο πατέρας πάψει να επιφαίνει την παρουσία του απελπιστικά απρόσιτος και αδιάφορος κατά τη γνώμη μας. Ο γιος του πάλι, ο αγαπητός που σήμωσε τόσο το κορμί μας και συγκατάβηκε να σταθεί πιο άνθρωπος και από άνθρωπο, κοντά στον άνθρωπο, ξεπέρασε η φροντίδα του για μας κάθε φροντίδα τόσο που δύσκολα του συχορνά με την παρουσία την τόσο φευγαλέα και τη διαρκή απουσία του. Μονάχος του το κήρυξε παρηγορώντα μας πως πια στο εξής άλλον από τον παράκλητο να μην που θα μας έφτανε με το βουητό της βίαιας πνοής. Έτσι ήρθε το λοιπόν και εδώ και δώρα στους ανθρώπους. Είναι τα δώρα που κατανέμει ασυλλόγιστα η αγάπη. Ήρθε σε όλους μαζί και στον καθένα μας χωριστά. Βρήκε τα διεστότα μας και τα συντέριαξε. Έτσι ήρθε και σε μας καλοκαίρι, λάβρα και ταραγμένο πνεύμα στα δάση τι πυρκαγιές μας άναψε. Κι όμως δεν κατακάηκαν ανθίσαν φλόγες, καρπός μέστοσε, ζωή της γης. Όσοι βρεθήκαν στη θάλασσα τους έφτασε ως εκεί και τους χάιδεψε εξίσου ζωηρά η γόνιμη του αντάβια. Κανένας δεν έμεινε αμέτωχος, κανένας απόκληρος της ευλογίας. Ούτε εσύ, ούτε βέβαια κι εγώ που είχαμε το πιο πλούσιο μερίδιο. Αλλά είναι αχάριστος από τη φύση του ο άνθρωπος και έχει στιγμές που ό,τι κι αν τούλαχε δεν επωφελείται, δεν εκτιμάει την παντοδυναμία που του δόθηκε, στιγμές αυτές χαμένες για πάντα» παραπονιέται γιατί γυρεύει πράγματα αλότρια. Με το να φοβάται καθώς λέει τη φθορά δεν χαίρεται τη ζωντάνια. Με το να τρέμει μη χάσει τούτο ή εκείνο το άθλιο κατάλοιπο δεν τα χαίρεται τον καταράχτη και το συντάραχο της αγάπης. Με το να τρέμει θάνατο χάνει από μπρος του το ένα κύμα της ζωής ενώ τα ξέρει τα φαντάσματα καταργημένα ήρθε στη θέση τους φανέρωμα της νίκης, αυτός δηλιάζει. Αλλά είναι παροδική ευτυχώς ετούτη η αχαριστία του και την ακολουθεί η ευχαριστία και τότε βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο, χέρι με χέρι, χίλια με χίλια, σώμα με σώμα να γίνεται ένα μαζί του Όλη η ψυχή της χάρης στο πιο ευρύ της μυστήριο που έχει η σοφή οικονομία μαστορέψει τορέψει στο αργαστήρι του χάους. Πουλάκια πικηλμένα των παραμυθιών, κοπάδι της Ανατολής πάντα προσχεδιασμένες, πόσες μορφές ιδιόρυθμες παίρνει το πνεύμα του Θεού, πώς μας ανθίσαν οι πεντηκοστές που πρωταρχίσαν με ακακίες στο δούναβι και αραχνιασμένα δέντρα στο άπιστο κημητήρι του Αιγιούπ. Πώς μας ανθίσαν με τι σωρούς λουλούδια τώρα, έξι, εφτά λουλουδάκια, σαν να μην φύγανε τα εφτά χρόνια, τα βλέπω, πολύχρωμα ήταν. Είχε φέρει τα ευτυχισμένα μαντάτα η πολυχρωμία τους και ένα κελάιδημα τη συνόδεψε τότες πολύ καλό. Κάπλωσε άπλωσε λίγο λίγο τούτος ο κήπος, όλος δικός μας, να τον περιδιαβάζουμε, να του μελετάμε τις εποχές. Ούτε ο φρικτός καρπός του δε μας απαγορεύτηκε, να επισκεπτόμαστε τις γωνιές του τις πιο ακραίες, που φτάνουν στα πιο απίθανα μέρη της γης, παντού κατάφορτη, με τη χάρη, πότε σε όχτες ποταμών αληθινών, πότε στην αγκαλιά των συνέφων, πότε εδώ, πότε εκεί, πότε πιο εκεί και πότε εδώ. Αυτό το εδώ είναι το πιο πικρό. Αλλά έρχεται αργά η νύχτα, η υπομονή μας τη λίγη με τα λινά και του αφαιρεί σιγά σιγά τη μεγάλη την πίκρια. Το καταπραίνει και μαλακά έτσι μπορούμε και το φέρνουμε σαν δώρο που είναι υφασμένο μαζί με τάλατα δώρα.